Τώρα θέλω να πάω σε έναν έμπειρο στις αποτιμήσεις και πίσω από τις λέξεις και τις ομιλίες και τις περικοκλάδες, συνάδελφο και επικεφαλής του SL Press, τον κύριο Σταύρο Λιγερό. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές και στην Κρήτη ολόκληρη. Τώρα τέτοιο καιρό φαντάζομαι είναι στα πολύ ωραία της. Έχεις δίκιο, όπως όλη η χώρα είναι στα ωραία της. Αλήθεια είναι, αλλά η Κρήτη ιδιαίτερα. Σταύρο. Εσείς είστε ρελαδίτης. Σωστά. Δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν κατάλαβες, εγώ είμαι από επιλογή στην Κρήτη 32 χρόνια, με συγχωρείς. Λοιπόν, Σταύρο μου, σωστό. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις? Έχει κλείσει ένας κύκλος, έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος σήμερα με τα ραντεβού Τσαβούσογλου. Ξέρω ότι είσαι πάντα προσεκτικός, ωστόσο μια πρώτη εικόνα, αίσθηση έχεις? Υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία νομίζω εξ αρχής ήταν διακριτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς μια ομιλία στο Κογκρέσο δεν είναι κάτι καθημερινό, συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ήταν τιμή για τον Κυριακό Μητσοτάκη να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας, γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν ουσιαστικά για 200 χρόνια. Και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα πήγε καλά, αλλά υπήρχαν και τα μελανά σημεία, είπες εσύ κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, και συγγνώμη που θα προσγειώσω λίγο τα πράγματα, θα γίνω δηλαδή κάπως κοινικός, είναι το ταμείο. Και όταν λέω ταμείο, δεν εννοώ μόνο τα υλικά, αν θα μας δώσουν δηλαδή κάποια οπλικά συστήματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε διπλωματική, ας το πούμε, τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ευρύτερα η θέση της χώρας. Εάν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σε αντιμετωπίσουν σαν εταίρο τον οποίο οφείλουν να σέβονται, άρα τα θέματα που συνδέονται με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος να γίνονται όχι μόνο αντιληπτά αλλά και σεβαστά, ή θα σε θεωρήσουν ένα δεδομένο κράτος πελάκι. Υπάρχει ο όρος client state, και αυτό είναι που προσωπικά με φοβίζει, γιατί θέλω να θυμίσω κάτι ακραίο μεν αλλά ενδεικτικό. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 1-2 χρόνια, πότε ήταν, ο ναυτικός ακόλουθος των ΗΠΑ εδώ, σχολιάζοντας τότε το θέμα των φρεγατών, είχε πει ότι, είχε γράψει στο Twitter δημόσια, πρωτοφανές, ότι οι επέτες δεν διαλέγουν. Εννοώντας, δεν διαλέγουν το πολεμικό πλοίο, ας πούμε, που θα αγοράσουν. Λες και θα μας το δίνουν τσάμπα. Αυτή η νοοτροπία είναι διέχει σε πολλούς αξιωματούχους των ΗΠΑ. Διότι όταν δεν απαιτείς, βολεύονται όλοι και είναι εύκολο να σε χειροκροτήσουν. Και όταν εννοώ απαιτείς, δεν εννοώ να απαιτήσεις με έναν τρόπο ο οποίος είναι προκλητικός. Διότι το παράδειγμα του Ερντογάν είναι ακραίο οπωσδήποτε, αλλά θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε δηλαδή τι θα κερδίσει για τη χώρα του Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο μεγάλος αιρετικός. Έκανε την αγορά των S-400 των ρωσικών και τώρα απειλεί να εμποδίσει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή μια ένταξη, μια υπόθεση η οποία είναι όχι υψηλά προτεραιότητες, αλλά είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή για την αμερικανική και την ευρύτερη νατοϊκή διπλωματία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πάρα πολύ για τη χαρτιά του. Αν θα επιμείνει ή όχι στην άρνησή του, θα εξαρτηθεί από το τι θα πάρει. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δυσίωνη πρόβλεψη ότι θα τα πάρει αυτά που ζητάει. Περισσότερο ή λιγότερο. Δηλαδή και τα F-16. Τα 440 καινούργια Viper
τελευταία δηλαδή εκδοχή των F-16 και την αναβάθμιση των 80 τουρκικών, αλλά θα δείτε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται εφ' εξής το ΠΚΚ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις νατοϊκές πρωτεύουσες. Θα δείτε και μια τουρκική επίθεση στους Κούρδους της Συρίας, θα έχει πάρει δηλαδή το πράσινο φως, και θα δούμε και στα δικά μας πιέσεις. Όλα αυτά τα λέω και θα δούμε και να καταργείται και το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί. Πόσο θα συμβούν αυτά, αν θα γίνουν στο ακέραιο όλα δηλαδή ή κάποια από αυτά, μένει να αποδειχθεί. Αλλά στο ταμείο, στο τουρκικό ταμείο, θα μπουν πράγματα με αυτή την πολιτική. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι το υπόδειγμα της διπλωματίας που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα. Θέλω να κάνω τη σύγκριση όταν θα δούμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στο ελληνικό ταμείο. Δηλαδή, αν θα έχουμε ανταλλάγματα σε οπλικά συστήματα, γιατί σε κάποια εγγύηση της ελληνικής εθνικής ασφάλειας υπάρχει άρνηση αμερικανική σταθερή, για την ακρίβεια δεν ζητήσαμε και εμείς ποτέ πιεστικά. Και δεύτερον, παρότι έχουμε δώσει τα πάντα στους Αμερικανούς, και δεύτερον και σημαντικότερον, θα δούμε και τη στάση στα κρίσιμα ζητήματα. Το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών που θέτει η Τουρκία, το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό Καζιμπέλι για τα 12 μίλια. Όση ώρα μιλάς έρχονται βροχή μηνύματα εδώ. Το ταμείο που λέει ο κύριος Λιγερός, γράφουν οι περισσότεροι, είναι το πιο κρίσιμο. Διότι ναι, η ομιλία μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες. Πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Το ταμείο όμως είναι το κρίσιμο, μου γράφουν εδώ. Μα πάντα έτσι είναι, διότι η διπλωματία είναι ένα πολύ κοινικό σπορ. Μου επιτρέπετε. Στο τέλος έχει σημασία τι κερδίζει ο καθένας για τη χώρα του. Λοιπόν, διότι όλες αυτές οι επισκέψεις έχουν μια γκλαμουριά. Ο Ερντογάν ποτέ δεν θα κληθεί να μιλήσει στο Κογκρέσο. Ποτέ. Πέρα από ότι δεν μιλάει αγγλικά, αλλά δεν έχει σημασία όμως και να μιλούσε. Δεν θα κληθεί διότι είναι δυσάρεστος. Οι Αμερικανοί είναι ειλικρινείς όταν χειροκροτούν έτσι με ενθουσιασμό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ οι Congressmen. Γιατί στην πραγματικότητα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένος μαζί τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Ελλάδα. Είναι αρκετά όμως τα καλά λόγια, τα χειροκροτήματα και τα χτυπήματα στην πλάτη? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Και επειδή είμαι αρκετά μεγάλος για να εντυπωσιάζομαι από αυτά, απαντώ πως όχι. Καλά είναι. Καλή είναι η εικόνα. Παίζει ρόλο και αυτό. Και αυτό είναι ένας παράγοντας. Δηλαδή η εικόνα που διαμορφώνεται, το κλίμα που διαμορφώνεται για τη χώρα, και είναι θετικό για τη χώρα, πολύ. Άρα ναι, ένα θετικό. Παρακάτω όμως, δεν πρέπει αυτό να μεταφραστεί στο ταμείο που λέμε? Αυτό είναι κρίσιμο όχι με μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση. Σου δίνω δύο, μου δίνεις δύο, ας πούμε. Το πάρε δώσε δεν είναι με την πιο στενή έννοια του όρου, με την πιο ευρία έννοια του όρου. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει, γιατί όταν οι Αμερικανοί είπαν Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Στεφανοδίκιο, είναι πολύ απτά, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όταν, ας πούμε, τη δώσαμε οπλικά συστήματα, τα οποία τα έχουμε ανάγκη για να σταλούν στην Ουκρανία χωρίς να αντικατασταθούν. Χωρίς να αντικατασταθούν, παρακαλώ. Διότι εάν ήθελαν οι Αμερικανοί, θα μπορούσαν να πούνε ναι, S-300, έχετε εσείς S-300, από την παλιά ιστορία με την Κύπρο. Τα έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί. Δώστα μου εμένα και σου δίνω Patriot.
χέρι-χέρι. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θα υπήρχε η διπλωματική διάσταση, ότι δίνουμε όπλα κλπ. Αλλά στο επιχειρησιακό επίπεδο δεν θα είχαμε μία αλλαγή, μία υποβάθμιση ελληνικής αμυντικής ικανότητας. Θέλεις άρα με 70 άλλο και το βόλα θα σου δώσω MLRS. Θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρουν οι ακροατές σου και γιατί να το ξέρουν. Ζητήσαμε να κάνουμε μία αναβάθμιση στα MLRS. Είναι και το βόλα. Είναι σημαντικά, είναι τμήμα της άμυνας των νησιών, πολύ σημαντικό, και μας ζητήσανε τον κούκο Αεδόνη σε χρήμα. Όταν λέμε ο κούκος Αεδόνη, σε βαθμό δηλαδή απαγορευτικό τα χρήματα, και να έχουν λόγο που θα τοποθετηθούν αυτά. Δηλαδή εννοώ σε ποια περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Δηλαδή θα μπορούσαν να σπούνε στα νησιά, όχι. Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Γιατί αυτά είναι το ταμείο. Αν συνυπολογίσω και την ανάλυση που φιλοξενεί από δύο διακεκριμένους στρατιωτικούς αναλυτές, ο SL Press, το SL Press σήμερα για τα F-35, και εκεί σηκώνει πολύ κουβέντα, ειδικά για τις συνθήκες του Αιγαίου. Τελικά τι καλύπτουν, πώς καλύπτουν, υπερσύγχρονα όπλα. Εδώ ο φίλος μας ο Κώστας Γιαννιακάκης, ο καθηγητής ιατρικής από τη Ρώμη, μας στέλνει ότι 20 χρόνια οι Ιταλοί προβληματίζονται ενώ μετέχουν στο project των F-35. Άρα θέτεις πολλά ζητήματα εδώ και καλά κάνεις και τα θέτεις. Μου λέει ένας ακροατής, για ρώτα τον κύριο Λιγερολή. Ο κύριος Τσάφος από Αμερική έγινε γνωστό ότι είναι πλέον ο νέος ειδικός σύμβουλος στην ενέργεια. Για την ενέργεια ακούσαμε λίγα πράγματα, δεν ακούσαμε για EastMed, ακούσαμε για ηλεκτρικό από ΑΠΕ, από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να καλύψει, το λέω εγώ αυτό, τις ηλεκτρικές ανάγκες εκεί και παρά το ΖΟΡ. Και ο κύριος Τσάφος αρθρογραφεί ότι είναι πιο συμφέρον ένας αγωγός να περνάει από την Τουρκία. Μήπως κάτι ετοιμάζεται? Ναι, δεν έχουν κρύψει πολλοί αμερικανικοί κύκλοι ότι θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν δηλαδή το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, της Ανατολικής Ανατολικής Μεσογείου, γιατί και εμείς Ανατολική Μεσόγειο είμαστε εδώ στην Ελλάδα, αλλά μιλώντας για αυτά που έχουν βρεθεί, γιατί εκεί γίνανε έρευνες, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, να περνάει από την Τουρκία. Και αν θέλετε, αυτή είναι η πιο οικονομική λύση. Δύο είναι οι οικονομικές λύσεις. Ο ένας είναι να περάσει από την Τουρκία, ανέβει δηλαδή Κύπρος, Τουρκία, και ο άλλος είναι να κατέβουν με αγωγούς στην Αίγυπτο, τα παράλια της Αιγύπτου, να υπάρξει ένας χερσαίος αγωγός κατά μήκος των Αιγυπτιακών παραλίων μέχρι τα σύνορα με τη Λιβύη, δηλαδή δυτικά, περίπου στο ύψος της Κρήτης, περίπου, και μετά να ανέβει στην Κρήτη από εκεί. Αυτή είναι η δύο πιο οικονομική, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Το ζήτημα του αγωγού μέσω της Τουρκίας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς λύση στο Κυπριακό. Γιατί προϋποθέτει ότι ο αγωγός θα περάσει από την Κύπρο, από την ελεύθερη και μετά από την κατεχόμενη, για να κατευθυνθεί στην Τουρκία. Υπάρχει ζήτημα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Το Κυπριακό είναι άλυτο εδώ και 50 χρόνια. Και μάλιστα όλες οι συζητήσεις για τη λύση του βρίσκονται μακριά από αυτό που μπορεί να πει κανείς στοιχειώδη μήνυμα εθνικά συμφέροντα, ελληνικά συμφέροντα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ και μιλάμε για δύο κράτη. Και χειροκροτούμε εμείς το γεγονός ότι ο Μπάιντεν είπε όχι δύο κράτη. Μα αυτή είναι η επίσημη θέση των ΗΠΑ που είπε ο Μπάιντεν. Όχι δύο κράτη. Όλων των κρατών. Οι Τούρκοι απλώς εξοικειώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη με μια ιδέα. Ο Μπάιντεν δεν είπε κάτι καινοτόμο. Δεν είπε κάτι καινούριο. Οι Αμερικανοί θέλουν λύση τύπου Ανάν, η οποία είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, πιο καταστροφική ακόμα και από τα δύο κράτη. Λοιπόν, γιατί βάζουν χέρι και στον Νότο. Αλλά δεν είναι της ώρας να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι
χειροκροτούμε για πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή χειροκροτούμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να θεωρούμε δεδομένο. Και ενθουσιαζόμαστε και νομίζουμε ότι είναι κάτι σημαντικό που κερδίσαμε. Δεν κάναμε και δεν κερδίσαμε τίποτα. Άρα σε σχέση λοιπόν απαντώ με το θέμα της ενέργειας, η λύση του αγωγού Μεσοτουρκίας αποκλείεται όσο το κυπριακό είναι άλυτο. Και θα είναι από ό,τι φαίνεται άλυτο για πολλά χρόνια, άρα πάει περίπατο αυτή η λύση. Μιλάω και με οικονομικούς όρους, αλλά δεν θέλω πέρα από τους γεωπολιτικούς, δηλαδή, γιατί πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και το αν πρέπει να βάζεις τα αυγά σου σαν Ευρώπη πια, όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι. Δηλαδή σε μια χώρα που είναι εκβιαστής, το βλέπουμε, το έχουμε δει επανειλημμένο σε πολλές περιπτώσεις, να βάλεις τα αυγά σου σε αυτό το καλάθι, θα τα φρόνιμο. Υπάρχουν και οι άλλες στάσεις σε σχέση με το δεύτερη λύση, δηλαδή μέσω της Αιγύπτου, αν σήμερα η Αίγυπτος είναι ένα καθεστώς, το καθεστώς ίση το οποίο είναι φιλοδυτικό, έχει τα πάει καλά και με το Ισραήλ και με την Ελλάδα, μπορεί αύριο να έχουμε ένα, ας το πούμε, ισλαμικό καθεστώς, λέει, γιατί η κοινωνία έχει τα δικά της. Υπάρχουν και τέτοιες στάσεις. Αλλά ο Ιχμέντ ήταν δύσκολο έργο, ακριβό έργο και συνέβαλε σε ένα μικρό ποσοστό, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, αυτό είναι. Θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας, για την Ευρώπη όμως, με όρους δηλαδή να το κοιτούσες υποκατάστασης, θα συνέβαλε σε ένα μικρό ποσοστό, γιατί δεν μπορεί να έχει τη χωρητικότητα και δεν υπάρχουν ακόμα και σε πλήρη ανάπτυξη τα κοιτάσματα, γιατί τα κοιτάσματα έχουμε βρει μόνο μερικά κοιτάσματα. Και στην Ελλάδα καθόλου. Υπάρχουν έρευνες. Εδώ όμως, πριν μιλήσουμε για τον Ισμέντ, γιατί εγώ βλέπω τους Έλληνες να παθιάζονται για τον Ισμέντ και να μην παθιάζονται για το γεγονός ότι αφήσαμε τις αποχρώσεις ενδείξεις ότι υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο πολύ μεγάλα κοιτάσματα. 20 χρόνια τις έχουμε αφήσει αυτές τις ενδείξεις. Έτσι και ασχολούμαστε με τον Ισμέντ, που είναι δηλαδή, ας το πούμε, σημαντικό μεν, αλλά πεμπτεύουσα σημασία σε σύγκριση με αυτό. Και αφήσαμε να σηκωθεί να φύγει η Total, γιατί ουσιαστικά τις κάναμε ένα άτυπο μποϊκοτάζ. Και είναι έτοιμη να σηκωθεί να φύγει και η ExxonMobil. Τώρα θέλετε να αναφέρω λεπτομέρειες, έχουν πιο αρμόδιοι μιλήσει και στην εκπομπή σου για τα θέματα αυτά. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα γινόντουσαν, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν θα γινόντουσαν έρευνες. Αυτό θα έπρεπε σε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της να έχει κάτσει στο σκαμνί, δεν εννοώ τη δικαιοσύνη, στο σκαμνί της πολιτικής κριτικής, ο Πρωθυπουργός να εξηγεί τι εννοεί, με ποιο δικαίωμα καταδικάζει μια χώρα και λέει, μήπως μας το είπε στις προγραμματικές του δηλώσεις που τον ψηφίσαμε. Για να καταλάβω δηλαδή, πώς αποφασίζει να καταδικάσει σε ενεργειακή ένδυα, στο όνομα ποιας οικολογικής, όταν όλες οι χώρες και οι Λιβύοι που ήταν σε εμφύλιο πόλεμο μόλις προσφάτως κάνει έρευνες και εμείς, όπως είχε πει και ο Δένδιας, μιλώντας με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, δημιουργεί τεράστια ζητήματα, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο, εγκαταλείπει έναν τομέα ο οποίος δυνητικά, δεν λέω σίγουρα, γιατί μόνο εάν το βρεις. Αλλά για να το βρεις πρέπει να κάνεις έρευνα και πρέπει να κάνεις γεγιώτηση. Εμείς εμποδίσαμε τις έρευνες. Και αυτή είναι μια ιστορία δεκαετιών. Και τώρα ακόμα τι λέμε, με αυτή την ενεργειακή θέση θα κάνουμε έρευνες μόνο για φυσικό αέριο, όχι για πετρέλαιο. Λοιπόν, Σταύρος Λιγερός, αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση σε 2-3 ουσιαστικά επίπεδα από το Σταύρο. Αν μπορείς μονολεκτικά, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, η αίσθησή του είναι ότι θα επιμείνει στο βέτο ο Ερντογάν, ή επειδή εδώ παίζεται κάτι πολύ ευρύτερο από τον Ερντογάν για Φιλανδία και Σουηδία, θα πάρει
ό,τι πάρει και θα πει εντάξει. Θα πάρει ό,τι πάρει, όχι ό,τι του δώσουν. Εάν αυτά που του δώσουν είναι αρκετά. Προφανώς όταν κάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα πάρεις όλα όσα ζητάς. Άλλωστε ζητάει πάρα πολλά. Θα πάρει όμως κάτι πολύ σημαντικό για να κάνει πίσω. Κάνει το παζάρι αυτό, θεωρεί ότι είναι ευκαιρία του και είναι ευκαιρία του, ότι τον έχουν ανάγκη, θα θυμώσουν μαζί του, θα εξοργιστούν μαζί του, ναι. Αλλά στο τέλος θα του δώσουν. Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον θυμίσω ότι η 400 είναι ακόμα στην Τουρκία. Σωστό, πολύ σωστό. Έτσι. Και το Κάζους Μπέλι είναι ακόμη. Και το Κάζους Μπέλι υπερπτήσεις... το έχουμε καταπιεί. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα έπρεπε να είναι η απόλυτη απόδειξη του τι αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως πρόβλημα εθνικής ασφαλείας από μια χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι το κεντρικό στοιχείο της ομιλίας Μητσοτάκη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, στο Κογκρέσο. Δηλαδή να τους θέσει, να τους θέσει ενώπιον μιας πραγματικότητας. Προτίμησε να μιλήσει για το μεσολόγιο και για, για αυτά που αφορούν, δηλαδή που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους Αμερικανούς. Συγγνώμη, δεν με βρίσκει σύμφωνα. Δεν με βρίσκει σύμφωνα. Και για ένα άλλο λόγο, να πω κάτι. Η Μαριούπολη είναι κέντρο ενός ελληνισμού που είναι εκεί χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι καν πρόσφυγες που έχουν πάει, ας πούμε, από την Τουρκία. Είναι εκεί ο ελληνισμός, έχουν πάει και τέτοιοι, αλλά είναι εκεί. Σήμερα είναι στα χέρια η Μαριούπολη της Ρωσίας, όπως υπάρχει και μια μεγάλη ελληνική κοινότητα στη Ρωσία. Για αυτούς τους Έλληνες πρέπει η Αθήνα να διαπραγματεύεται, να συνομιλεί, να συνεννοείται με τη Μόσχα. Αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος να ήταν περισσότερο προσεκτική. Δεν λέω να μην καταδίκαζε. Βεβαίως να καταδίκαζε. Δεν λέω να μην εφάρμοζε τις κυρώσεις. Να τις εφαρμόσει, αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτά θα υπήρχε κατανόηση και από την ίδια τη Ρωσία. Για ποιο λόγο όμως να γίνουμε εμείς το κοκοράκι που βγαίνει μπροστά και μιλάει για εγκλήματα πολέμου? Κάτσε. Στη δυτική πλευρά, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι στην πρώτη γραμμή και να φωνάζεις. Κάτσε πιο πίσω. Μη στο ζήτησε και κανένας. Η διπλωματία είναι η αίσθηση του μέτρου. Εγώ δεν σου λέω να εκβιάσεις όπως κάνει ο Ερντογάν. Τουλάχιστον προστάτευσε αυτό. Θέλω να θυμίσω και κάτι. Όταν το 1919 εστάλει η ελληνική μεραρχία να πολεμήσει εναντίον των Μπολσεβίκων, το Βενιζέλο εστάλει, γιατί τότε η Ελλάδα ήλπιζε σε πολύ σημαντικά ανταλλάγματα στη Μικρά Ασία. Υπήρχε δηλαδή και λόγος, ισχυρός λόγος. Και βέβαια το πληρώσαμε πολύ ακριβά 3 χρόνια αργότερα. Αυτό. Αλλά υπήρχε λόγος τότε, γιατί ήταν ανοιχτοί οι ορίζοντες. Μην κοιτάμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα ήταν δικαιολογημένη, αν θέλετε, η αποστολή. Ή δεν ήταν δικαιολογημένη, πάντως υπήρχε λόγος, εθνικός λόγος. Εθνικός υφέρον να το κάνεις. Ένα με ρίσκο. 3 χρόνια αργότερα, το καθεστώς των Μπολσεβίκων βοήθησε τον Κεμάλ και φτάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή. Το βρήκαμε μπροστά μας. Αυτά μας δάσκει η ιστορία. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν θα μετακομίσει, ούτε εμείς. Θα είναι στη γειτονιά μας και θα επηρεάζει τα εθνικά μας θέματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω την επιπολαιότητα με την οποία όχι ευθυγραμμιζόμαστε με τη Δύση. Καλώς αυτό. Δημιουργούμε εχθρούς. Γιατί αυτό που κάνουμε, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, προσοχή, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, φτιάχνουμε εχθρούς. Αυτό που έχει ενοχλήσει πιο πολύ τη Μόσχα, και το έχουμε δει και στις δηλώσεις εκπροσώπου του Υπουργείου, του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ο τόνος, είναι η ρητορική, όχι η πράξη. Η
Γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Λογικό είναι να εφαρμόσει οι Ρώσεις ότι θα καταδικάσει την εισβολή, γιατί έχει δίπλα πίσω της την Κύπρο. Τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι λύθοι. Ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι της διεθνούς πολιτικής. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν και που είναι πραγματικά θα το βρούμε μπροστά μας και ελπίζω να μην το πληρώσουμε ακριβά, είναι ανετίως να κάνουμε το κουκουράκι. Να βγαίνουμε μπροστά και να λέμε αυτά τα οποία λέμε, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι το να βγάλουμε, να έχουμε τα photo opportunities, να βγάλουμε ένας πολιτικός ηγέτης, ένας πρωθυπουργός όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάει να στη χέρια, να έχει τη στιγμή του, να το πω έτσι. Καταλαβαίνόμαστε, έτσι. Δεν είναι αυτό, είναι η δευτερεύουσα πλευρά. Η πρωτεύουσα πλευρά είναι η πατρίδα. Τι κερδίζει η πατρίδα. Δεν θέλω να σβήσω, να ισοπεδώσω το πρώτο. Άνθρωποι είναι και οι πρωθυπουργοί και είναι η στιγμή του. Είναι αυτό που σε όλη τη ζωή ίσως ας πούμε θα έχει να πει καλό. Μάλιστα, ανθρώπινο είναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί πάει ως Έλληνας πρωθυπουργός, όχι ως Κυριάκος Μητσοτάκης. Σταύρος Λιγερός. Για τον καθέναν, έτσι, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο. Εννοείται, εννοείται. Πάντα έχεις μια σταθερότητα. Σε αυτά οφείλω να το πω με συνέπεια. Σταύρος Λιγερός, SL Press, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σου ημέρα, Σταύρο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.